Ποια έχουμε εδώ? Ποια έχουμε εδώ? Άντα. Άντα με το λιμιούλου. Τη γνωρίσαμε και τις προάλλες. Πάθαμε σοκ με το τραγούδι σου, με τα τραγούδια σου. Σοκαρίστηκε τα παιδιά. Σήμερα το ίδιο. Πόσο ξεκίνησε όλο αυτό, πότε ξεκίνησε? Να πούμε ότι είμαστε στο Buenos Aires. Α, ναι, είμαστε στην Αργεντινή. Γιατί μπορεί κανείς να μπερδευτεί. Μιλάνε τρεις Έλληνες που θα λένε που είναι στην Ελλάδα θα είναι. Όχι, βλέπουν και τους Κίονες. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires συγκεκριμένα και μόλις ακούσαμε κάτι απίστευτο. Από πότε τραγουδάς? Δεν ξέρω, η μάνα μου. Από πολύ μικρή, λοιπόν. Από πολύ μικρή. Και είσαι από Ελλάδα, από πού όμως από Ελλάδα? Λοιπόν, είμαι από την Ελλάδα, είμαι από την... Ωραία, καλά πήγε. Πήγαινε πάρα πολύ καλά, μέχρι που έγινε αυτό. Τώρα πάει ακόμα καλύτερα όμως. Ναι, ναι. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Για πες το άλλη μια. Λοιπόν, είμαι από την Πελοπόννησο, από το νομό Ηλίας, από ένα χωριό που λέγεται Βιτινέικα. Η καταγωγή μου είναι από εκεί, αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Βιτινέικα, δεν έχω πάει. Ούτε εγώ. Είναι ωραία να πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ πότε θα είσαι για να μας υποδεχθείς? Εκεί θα πρέπει να το κανονίσω. Εκεί με τους θείους μου, γιαγιά μου. Γιατί μένεις Αγγλία, έτσι. Γιατί μένω Αγγλία, μένω και στην Ελλάδα όμως. Έτσι ταξιδεύω αρκετά, θα λέγαμε. Πηγαίνω αρχίσει. Πόσες ώρες ήταν για να έρθεις εδώ στην Αργεντινή? Αρκετές ήταν. Αυτό το Παρίσι, Buenos Aires, με σκότωσε η αλήθεια. Είναι 14 ώρες, να πούμε. Ouch. Ήταν τουλάχιστον καλή αεροπορική. Η Air France. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Όχι. Και εμείς δεν είχαμε καλή πτήση ερχόμενη, οπότε ελεύθερα. Δεν καταλαβαίνουμε, ναι. Ωραία. Πες μας όμως, τι ήταν αυτό που σε έφερε εδώ? Τι ήταν αυτό το όνομα? Σε κάλεσαν οι Έλληνες της Αργεντινής. Με καλέσαν οι Έλληνες της Αργεντινής, εδώ, του Buenos Aires. Όμως είχα δύο προσκλήσεις. Τραγούδησα την Κυριακή στην κληρικολαϊκή συνάντηση των Ελλήνων της Νότιας Αμερικής. Όπου παρευρέθηκαν άτομα ελληνικής καταγωγής από Βραζιλία, από Ουρουγουάη, από Βολιβία, Περού, Χιλή. Πανικός έγινε. Και εμείς εκεί ήμασταν. Ναι, ήμασταν. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, τι είχες και άλλη μια πρόσκληση? Και μας βρήκες όμως, γιατί η μαμά σου μας παρακολουθεί. Α, λοιπόν, και αυτό πρέπει να το πω. Διότι με το που σας βλέπω, λέω, εδώ είμαστε. Η μαμά μου είναι μεγάλη φαν και μου λέει, τα παιδιά είναι στην Αργεντινή. Πώς τη λένε τη μαμά σου? Η Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Και δεν θα τη το πω ότι θα γίνει αυτό, οπότε θα το δει όταν θα το ανεβάσετε. Ναι, υπέροχα. Έχει πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Θα έχει πάθει σοκ. Παιδί μου, τι έχει εκεί τώρα. Βέβαια, θα σε έχουμε ανεβάσει ήδη να τραγουδάς. Α, μάλιστα. Γράφουμε κάτι και... Ναι, ένα λεπτάκι. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Περίμενε, όμως σήμερα είχαμε και μία δεύτερη πρόσκληση σε ένα άλλο δρόμενο. Ακριβώς. Η πολιτιστική οργάνωση Νόστος, που έχει την έδρα της εδώ στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, και έχει πρόεδρο την Χριστίνα Τσαρδίκου, και η οποία κάνει τεράστιο έργο και φέρνει την Ελλάδα κοντά σε όλους εδώ και όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και εννοείται ότι δεν θα το έχανα με τίποτα να μην είμαι εδώ σήμερα. Και τραγούδησες υπέροχα, και... να το πω και αυτό. Ναι, εγώ σχεδόν δάκρυσα, αλλά γενικά δεν συνηθίζω. Αλλά κρατήθηκες όμως. Κρατήθηκα. Δεν έκανα καλά. Γιατί δεν να τραβήξω βίντεο εσένα. Δεν ξέρω τι πουλάνε τα δάκρυα. Αλλά όλα πήγαν καλά. Τελικά δεν έκλαψες. Ελπίζω την επόμενη φορά θα σε κάνω να κλάψεις. Και την επόμενη φορά θέλουμε κάτι πιο έτσι, πιο συγκινητικό για τον Κωνσταντίνο. Πόσο πιο συγκινητικό εδώ. Λίγο παραπάνω έτσι. Ένας ουρανός μαστέρια είμαι. Τέτοιο κλάψεις. Ποιο τραγούδι ήταν το πιο... Ουρανός μαστέρια, πραγματικά εκεί. Λοιπόν. Μπορούμε όμως να ακούσουμε τα τραγουδία σου κάπου στα social media? Φυσικά, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, ναι. Στο Άντα Θανασοπούλου. Στα αγγλικά? Ναι, ADA. Ναι. Και Αθανασοπούλου, ATHAN. Και στο Facebook. Και στο Facebook επίσης. Και από κάτω να το δουν οι άνθρωποι. YouTube. Και φυσικά στο YouTube, φυσικά στο Spotify. Στο TikTok. Και στο TikTok, το παλεύω το TikTok. Το προσπαθώ. Και εγώ και μου είναι. Και εμείς το παλεύουμε. Είναι, αλλά το προσπαθώ πάρα πολύ. Έχω και την αδελφή μου που με βοηθάει, την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Όσο μπορεί, γιατί είναι πιο Gen Z η Ελένη και εντάξει, και είναι πολύ δυναμική σε αυτά. Σούπερ. Και ναι, λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια με όλα τα τραγούδια σου κλπ. Αλλά να σε ρωτήσω και ποια είναι η επόμενη στάση. Λοιπόν, επόμενη στάση θα είμαι. Είμαι στην Αθήνα τώρα, θα ταξιδέψω αύριο στην Αθήνα και είμαι στον Παραόντα με το Χατζινάσιο και τον Κορκολί και απίστευτους
μουσικούς, τραγουδιστές, τον Άγγελο τον Ανδριανό, την Μέρη τη Στεφανακίδη, τη Σοφία του Μανουσάκη, πολλούς υπέροχους τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Ναι. Και μετά που θα είσαι? Και μετά, λοιπόν, σύντομα έρχεται μία περιοδία. Mm-hmm. Τώρα κάνω... Spoil. Όχι spoil. Καλύτερα... πρώτη παγκόσμια ανακοίνωση. Δεν το πιστεύω. Όσοι είναι εδώ, ακούνε για πρώτη φορά λοιπόν το αποκλειστικό. Πολύ σύντομα. Αλλά όχι, πριν το πεις, κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Α, ναι. Και στο κανάλι τη. Όχι, στο κανάλι τη. Κάντε και σε εμάς. Πρώτα θα πάτε στο δικό τους κανάλι. Και μόλις θα πατήσετε, ελάτε και στο δικό μας. Ωραία, στείλτε μας screenshot και μετά θα σας πούμε για την περιοδία. Το κλείνουμε εδώ το βίντεο. Πλάκα κάνω. Ωραία, λοιπόν. Το 2025 θα κάνουμε περιοδία στη Λατινική Αμερική. Wow, δεν το πιστεύω. Στα λιμέρια μας. Η πρώτη. Στα λιμέρια τα δικά. Εδώ θα είμαστε εμείς. Είμαι σίγουρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το φόρμα τσαλακώνεται? Αυτό το φόρμα δεν τσαλακώνεται. Είναι κοσταρέλος. Αυτό. Γιατί με τη βαλίτσα και όλα αυτά. Παρακαλώ. Λοιπόν, διαλέγω πάντα φορέματα και που δεν τσαλακώνονται. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Όταν είσαι σε μία συναυλία και θες να ετοιμαστείς γρήγορα κτλ., να μην έχεις την αγωνία να σιδερώνεις. Και είναι υπέροχο. Τέλειο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Περιμένουμε να ακούσουμε και νεότερα για την, για την περιοδία. Για την περιοδία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί αγαπώ πολύ τη Λατινική Αμερική και την έχω στην καρδιά μου. Και σε ποιες χώρες έχεις πάει? Είναι πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά που έρχεσαι. Πρώτη φορά που έρχομαι με Λατινική Αμερική. Και μιλάω και ισπανικά ήδη. Μιλάω ισπανικά. Wow. Έχω σπουδάσει Super. Και ισπανική φιλολογία. Άντε, αυτό είναι. Αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ισπανική φιλολογία. Ναι, εκτός από τη μουσική. Απίστευτο. Γιατί μου άρεσε πολύ. Super. Και τώρα κάνω το διδακτορικό μου πάνω στις ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, της Αργεντινής. Καλά, κάνεις διδακτορικό και ταυτόχρονα είσαι και φωνάρα και τραγουδάς. Σοπράνο. Σοπράνο, δηλαδή. Του αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Ένα-ένα μας τα βγάζεις. Καλά, τώρα τι θα στο μας τέλος. Βγάλεις. Πάμε. Επόμενο. Έλα, και έχεις απορρίπωμα. Και το Fields Medal στα μαθηματικά. Τελευταίο θέλουμε να μας χάλια. Να κόψετε το. Μια ψηλή να μας κάνεις για να κλείσουμε το βίντεο. Τι μια ψηλή. Ενώ ψηλή. Το έχουμε. Έλα. Όχι, μισό λεπτό. Να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι. Τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, είναι wow. Κάτι. Στο πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Ωραία, πες μας ένα. Θα το εκτιμήσουν πολλοί οι καθηγητές που διδάσκουν. Να έλα, πούμε ότι μάλλον έχω και μια καθηγήτρια εδώ που είναι στο πανεπιστήμιο Buenos Aires. Πάμε. Και είχα και... Λοιπόν. Πού πας τον ήρωα ταξιδιώτη, στέρνει αγάπη μου και πρώτη, από το χρόνο το προδότη, ποτέ δεν γλίτωσε κανείς. Πού πας πουλί κατατρεγμένο, πού πας κυνηγημένο τρένο, σε ποιο σταθμό να περιμένω, μπροστά μου πάλι να φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Εμείς χαρήκαμε πιο πολύ. Πιο πολύ, πιο πολύ. Όχι, εγώ πιο πολύ χάρηκα. Θα μαλώσουμε τώρα. Όχι, και τώρα είδα και πώς θα κάνετε όλα αυτά. Και είναι πολύ δύσκολα, ρε παιδιά, έτσι που πώς θα γράφετε. Χρειαζόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους να στέκονται από αυτή τη μεριά της κάμερας. Και ελπίζουμε να το εκτιμήσαν και οι άνθρωποι που στέκονται από την άλλη μεριά της κάμερας αυτή τη στιγμή που βλέπουν αυτό το βίντεο. Είναι πολύ καλά παιδιά και πραγματικά, δηλαδή αυτό που κάνουν και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και τα καταφέρνουν σε κάθε χώρα και μαθαίνουν τα πάντα, την κουλτούρα, είναι κάτι απίστευτο και δεν είναι εύκολο, δεν είναι διακοπές. Θα σε πάρουμε μαζί μας. Το βλέπω, γι' αυτό τα λέω. Τέλεια, το πέτυχα. Χρειαζόμασταν σοπράνο και το ήξερε. Μία σοπράνο τι θέλετε εκεί μαζί σας να σας τραγουδάει την ώρα να ταξιδεύετε. Πάντα χρειάζεται νομίζω. Πάντα χρειάζεται και αυτό λέω, να μας ξυπνάει όταν έχουμε μια δυσκολία. Αλλά δεν πιστεύουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα τα πούμε Ελλάδα είτε Αγγλία είτε κάπου αλλού στη Λατινική Αμερική. Ελπίζω Βραζιλία. Ελπίζω ναι. 2026.
26, ναι, εμείς έχουμε σκοπό να ξαναείμαστε. Ναι, ξέρω τι λέω. Όχι, κι άλλο, κι άλλη αποκάλυψη. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο θα αποκαλύψουμε κι άλλα, άρα μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, σε ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λόγια σου και για την υπέροχη βραδιά που μας χάρισες σήμερα. Και για την προηγούμενη. Γεια σας από Αργεντινή, γεια σας σε όλους.